Γεια σου Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Εξαιρετικά. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια καινούρια μικρή αγγελία. Ισχύει. Σωστά. Προσλαμβάνουμε άλλο ένα άτομο και μεγαλώνουμε την ομάδα μας. Σωστά. Ε, εδώ πέρα στην Logic. Ε, τι είναι αυτό το άτομο πάρει; Καταρχάς πρώτη φορά προσλαμβάνουμε θέση οποία δεν είναι αμυγός τεχνική και είναι marketing intern. Δηλαδή Ψάχνουμε για ένα άτομο το οποίο θα κάνει την πρακτική του σε εμά, mm -hmm. στο κομμάτι του marketing. Σωστά. Ε, αυτό το άτομο μπορεί να είναι είτε στο τέλο τη σχολή του, οπότε να έχει μια υποχρεωτική πρακτική, μια πρακτική που θέλει να κάνει, είτε μπορεί ακόμα και να έχει τελειώσει. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα από το πρόγραμμα τη πρακτική εργασία, το επίσημο, τέλο πάντων. Απλά ανιστούμε ένα άτομο το οποίο είναι στα τελειώματα mm -hmm. ή μόλι έχει τελειώσει την τη σχολή του. Σωστά. Τώρα, το να πούμε λίγα λόγια για το. Το πρακτικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι και το, και το αντικείμενο. Τι θέλουμε. Θέλουμε να φροντίσει τόσο την online όσο και την offline παρουσία της Logic, το οποίο σημαίνει τακτικά posts σε όλα τα social media τα οποία έχουμε mm -hmm. παρουσία και να αρχίσουμε να έχουμε και σε κάποια τα οποία δεν έχουμε παρουσία μέχρι στιγμής. Παρουσία έχουμε στο Twitter, παρουσία έχουμε στο LinkedIn Κατά βάση, έχουμε παρουσία στο YouTube μέσα από το podcast ε, τη Μικρή Κουβέντα και τα βίντεο. Τα οποία mm -hmm. έχουμε τη Logic. Και επίση όπω. στο blog μα. Απλώ κάποια social media, για αρχή. Εντάξει, είναι κάποιο μέσο δικτύωση. Οκ, okay, τότε. Ε, και θέλουμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε και social media στα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή παρουσία. Ένα εκ των οποίων είναι το TikTok. Συζητάμε για το αν έχει νόημα να δούμε το Threads ή το Facebook. Και γενικά να φροντίσουμε. Την εξωστρέφεια τη εταιρεία να mm -hmm. είναι τακτική, να είναι συνεπή, να βγάζει μια ενιαία εικόνα τη εταιρεία προ τα έξω όπω θέλουμε, plus κάποια offline πράγματα τα οποία κάνουμε, που είναι από τα meetups που κάνουμε τη τεχνολογία γύρω από τον Docker, τα οποία γίνονται στην Αθήνα, mm -hmm. και την παρουσία μα σε κάποια συνέδρια στα οποία υπάρχουμε κατά καιρού, όπω είναι το OpenConf που ήμασταν τον τελευταίο Νοέμβριο. Φανταστικά. Ε, πέρα από αυτό, ε, αυτό το άτομο τι περιμένουμε να έχει σαν χαρακτηριστικά, τι να γνωρίζει, τι να του αρέσει να κάνει. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε εξαιρετικά επικοινων... εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως η αλήθεια είναι αυτό το περιμένουμε από κάθε άτομο το οποίο δουλεύει στη Logic. Ε, μέχρι στιγμής είμαστε όλοι τεχνικοί και το περιμένουμε και από το άτομο του marketing το οποίο είναι. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχει την ικανότητα να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου με ακρίβεια και καθαρότητα τόσο γραπτά mm. όσο και προφορικά. Και θέλουμε επίσης αυτό το άτομο να καταλαβαίνει το πώς λειτουργούν αυτά τα social media και να μπορεί μέσα αυτά να βγάζει το περιεχόμενο το οποίο χρειάζεται. Κάποια παραδείγματα περιεχομένου είναι τα εβδομαδιαία ευ... τα ευ... τα βίντεο της μικρή κουβέντα, τα οποία βγαίνουν στο YouTube. Είναι η δημοσίευση άρθρων του blog στα social media, τα οποία Έχουμε κάποια newsletters τα οποία δεν τρέχουμε αυτή τη στιγμή αλλά θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Επίσης θέλουμε να βγάζουμε κάποια shorts, κάποια highlights από τα βίντεο τα οποία κάνουμε μικρή mm -hmm. τις μικρές κουβέντες, είτε από τα τεχνικά βίντεο τα οποία κάνουμε στο κανάλι της Logic. Και επίσης έχουμε και κάποιο περιεχόμενο το οποίο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να διαχειριζόμαστε και να δημοσιεύουμε περαιτέρω στα websites μας τα οποία είναι το ετρικό μας website, το οποίο είναι της Logic. Περιχόμενο το οποίο θα βγαίνει εκεί είναι για παράδειγμα case studies με πελάτε, του οποίου mm -hmm. έχουμε. Είναι το Remote Work Cafe, που είναι το website το οποίο έχουμε φτιάξει, το οποίο μπορεί να βρίσκεις καφέ σε όλο τον κόσμο, τα το οποία είναι κατάλληλα για να δουλεύει. Και ετοιμάζουμε και περιεχόμενο και για το κάθε καφέ και για την κάθε περιοχή στην οποία βρίσκεται. Είναι το Volti, που είναι το προϊόν μας που κάνει την πιο εύκολη end-to-end -end encrypted πληροφορία επικοινωνία ευαίσθητη πληροφορίας που υπάρχει και εκεί επίσης θέλουμε να βγάζουμε κάποιο περιεχόμενο το οποίο έχει να κάνει με use cases του προϊόντος και πάλι πιθανόν κάποια case studies, ενημερώσει προϊόντος, newsletter και, και, και. έχουμε δηλαδή, αυτό είναι όλο το, το φάσμα. Η παραγωγή περιεχομένου θα έλεγα και η παρουσία είτε online Φυστά. είτε offline ε, στα διάφορα μέσα, σαν ομπρέλα mm. να το πω σαν κάπως umbrella, έτσι. Ναι, Φανταστικά και για να πάμε και λίγο στα πιο διαδικαστικά ε, αυτή η πρακτική είναι πληρωμή. Σωστά. Ξεκινάω να λέω τα. Ναι, είναι μια επιπληρωμή πρακτική. Η αμοιβή για αυτή την πρακτική είναι 800 ευρώ το μήνα καθαρά, στην τσέπη δηλαδή του εργαζόμενου. Είναι μια εργασία, η οποία, μια θέση εργασία η οποία απαιτεί παρουσία στην αθηνα mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα κάποιο να δουλεύει από το σπίτι του ή από οπουδήποτε εφόσον δεν υπάρχει κάποια απέτηση για παρουσία στην Αθήνα ποια μπορεί να αναπέτυχε για μια παρουσία στην Αθήνα. Είναι τα meetups του Docker, τα mm -hmm. οποία κάνουμε κάθε έξι εβδομάδε. Είναι πιθανόν κάποιο συνέδριο στο οποίο θα έχουμε παρουσία ή κάτι τέτοιο, όποτε χρειάζεται ε, κάποια συνεννόηση ή οργάνωση από αυτό το άτομο. Φανταστικά. Ε, απλά να ξεκαθαρίσω, γιατί ίσω δεν έχει ξεκάθαρο ότι αυτό το ποσό δεν είναι απαραίτητα μέσα από την πρακτική. Δεν χρειάζεται να είναι χρηματοδοτούμενοι από το ΕΣΠΑ ή από άλλα προγράμματα. Προφανώ, αν κάποιο το χρειάζεται, αυτό μπορούμε να μπούμε σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα ώστε να ολοκληρώσει και τι σπουδέ του, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια προπόθεση. Mm -hmm. Το είπα στην αρχή, νομίζω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Mm -hmm. Αυτά, νομίζω, είναι τα, τα πιο βασικά. Πώ κάποιο κάνει απλά για αυτή τη θέση. Λοιπόν. Εκδηλώνει ενδιαφέρον, οι ποσοστά. Πώ εκδηλώνει ενδιαφέρον κάποιο. Πρώτα απ' όλα, ε, όποιο. Έχει πρόσβαση στο σύστημα Atlas, μπαίνει στο σύστημα Atlas και ψάχνει για την εταιρεία Logic. Αυτό θεωρώ ότι είναι το, mm -hmm. το καλύτερο πάνω αριστερά από το σύστημα, το οποίο το βρήκαμε ως φοιτητές. Ως φοιτητές μπήκαμε ήδη και το είδαμε. Μπαίνει πάνω αριστερά στη σελίδα ε, που έχει αναζήτηση θέσεων εργασίας. Έχει ένα πεδίο το οποίο σου λέει να βάλεις το όνομα της, εγρα... της εταιρείας, γράφεις Logic και μόλις εμφανιστεί... Ε, θα εμφανιστεί η εταιρεία Logic ή και με τη θέση Marketing Intern και έτσι μπορείς να κάνεις έτσι για αυτή τη θέση. Νομίζω πάντως είναι πιο απλό κάποιο αν θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας μέσω email ναι. στο heypapakiwithlogic.co Όλες οι πληροφορίες του σιόλου θα είναι και στο, mm. στην περιγραφή κάτω με, το, με link στο αντίστοιχο άρθρο που έχουμε στο blog μας mm -hmm. για τη θέση, για το πώς κάνει κάποιο ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο δύσκολα τα συστήματα αυτά τα οποία yeah. χρησιμοποίησαμε για τις πρακτικές. Ισχύει. Επίσης δυστυχώ, δεν υπάρχει link ναι. στην κάθε αγγελία, δεν Θέλαμε να έχουμε ένα link από το Atlas, το οποίο θα δίναμε εδώ. Και... Δεν υπάρχει. Αυτά, λοιπόν. Θα ε, χαρούμε πολύ να δουλέψουμε παρέα. Βεβαίως. Και ανυπομονούμε να δούμε τις αιτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.